Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ό,τι κινείται, οδηγείται εδώ στο GR. Είμαι ο Βασίλης Αριμπαλίδης και πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας, αλλά και να σας μεταφέρω και λίγο από την καθημερινότητα με άλλο μάτι. Ξεκινώ σήμερα με ένα θέμα που θα σας τρελάνει και αφορά το σέρβις των αυτοκινήτων. Πόσο κοστίζει, για παράδειγμα, ένα μικρό χιλιαράκι? 100, 150, 200 ευρώ. Πάνω κάτω τόσο. Ξέρετε τώρα πόσο κοστίζει για μία Mustang με τα χιλιάδες κυβικά? 140 ευρώ το μικρό σέρβις και 180 για το μεγάλο. Η κρίση νομίζω πως κάνει καλό στην τσέπη αυτών που θέλουν να αποκτήσουν καινούριο αυτοκίνητο. Την ώρα λοιπόν που την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για το φθηνότερο καινούριο αυτοκίνητο των 7.600 ευρώ και κάτι, η Chevrolet έσκασε νέα βόμβα. Το ανανεωμένο Spark είναι πλέον διαθέσιμο με τιμή 6.990 ευρώ. Καλά ακούσατε. Και μιλάω για καινούριο, όχι για μεταχειρισμένο. Πω πω, τι άλλο θα δούμε, βρε παιδάκι μου. Τον επόμενο χρόνο θα κάνει την επανεμφάνισή της η μάρκα Datsun. Στην Ελλάδα τη γνωρίζουμε πολύ καλά και είμαι σίγουρος πως χιλιάδες οδηγοί θα περιμένουν. Αρκεί να σας αναφέρω πως η Nissan που κρύβεται από πίσω θα έχει άλλη τιμολογιακή πολιτική για τα προϊόντα της Datsun. Φθηνά, προσιτά, αλλά και ποιοτικά. Προς το παρόν, αυτό που έχουμε να σας δείξουμε είναι το νέο λογότυπο. Πάμε τώρα να οδηγήσουμε. Το Audi A3 το ξέρετε όλοι. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν όμως οι περισσότεροι είναι πως το ολοκένουργιο Audi A3 το έχει σχεδιάσει Έλληνας. Ποιος είναι πάλι? Α! Hello, Gary! Hello, Bill. How are you? Γιατί μιλάς στα αγγλικά? Ο Gary, συγγνώμη, από συνήθεια. Τι κάνεις, πού είσαι? Είμαι στο αυτοκίνητο που έχεις σχεδιάσει. Ω, σ' αρέσει? Ο συμπατριώτης μας, Gary Tellack, είναι ο επικεφαλής εξωτερικής σχεδίασης του νέου Audi A3, που αν και με ξενόφερτο όνομα, μιλά άπτεστα ελληνικά, αφού κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Το πεντάθυρο γερμανικό μοντέλο με την ελληνική υπογραφή, τουλάχιστον όσον αφορά τη σχεδίασή του, ονομάστηκε Sportback την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, δηλαδή το 2004. Είναι ένα οικογενειακό σπόρο αυτοκίνητο, που μπορεί να μην διαφέρει σημαντικά από την προηγούμενη γενιά, αλλά αυτό φαίνεται να μην χαλάει τους ιδιοκτήτες, μιας και θεωρείται πετυχημένη συνταγή προκειμένου να μην χάνει την μεταπολιτική του αξία. Εφοδιασμένο με ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα multimedia, μπορείς να κάνεις πράγματα όπως να μιλάς με το κινητό σου, να αλλάζεις τραγούδια, να αναζητάς διευθύνσεις πατώντας κουμπάκι στο τιμόνι ή απλά παίζοντας με ένα στρογγυλό μπουτόν. Η παράνοια στους δρόμους συνεχίζεται και γράφει ιστορία. Αυτή τη φορά η κάμερα τσάκωσε πάλι αναβάτες που ήθελαν να μεταφέρουν ένα μακρύ πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς ήταν, αλλά μου φάνηκε πολύ μεγάλο. Δεν συμφωνείτε? Μάλλον ήταν και επικίνδυνο. Πινακίδα για κλάματα είναι αυτή που εντοπίσαμε στην παραλία του Αλεποχωρίου. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, τα χρήματα προφανώς τελείωσαν. Λεφτά δεν υπάρχουν για καινούργια πινακίδα και ο δήμαρχος της περιοχής είπε να γράψει τους προορισμούς με άσπρη μπογιά. Δεν ξέρω αν ήταν λαδομπογιά. Πάντως, φαίνεται καλύτερα το Athens, Μέγαρα, δεν συμφωνείτε? Οι τιμές τραβούν την ανηφόρα. Για πάμε να δούμε πόσο πολλούνται σήμερα τα καύσιμα στην Ελλάδα. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτάνιων, η φθηνότερη βρίσκεται στο νομό Ημαθίας με τιμή 1,625, η ακριβότερη παραμένει στις Κυκλάδες με τιμή 1,998. Το φθηνότερο δίζελ κίνησης πωλείται στον Πειραιά με τιμή 1,298, το ακριβότερο στο Ηράκλειο της Κρήτης με τιμή 1,699. Τέλος, όσον αφορά το υγρέ αέριο κίνησης, το φθηνότερο πωλείται στη Μαγνησία με τιμή 0,77, το ακριβότερο στη Ζάκυνθο με τιμή 1,30. Τελειώσαμε για σήμερα. Τα λέμε και πάλι αύριο. Μέχρι τότε, γεια και χαρά!